υπηρετή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη Γνατίου. Μιχάλη, όπως είδαμε, ξανέμισε κάθε ελπίδα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όμως οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα και το ζητούμενο είναι πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα λες. Ο κατοχικός ηγέτης παρουσιάστηκε στην έδρα των ΗΠΑ όπως τον περιμέναμε, αδιάλλαχτος, στον υπερθετικό βαθμό θα έλεγα, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια για επανάληψη των διαπραγματεύσεων εάν δεν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Ήταν απόλυτος σε ό,τι αφορά την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του παράνομου κατοχικού καθεστώτος με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ίδια είπε και στο Γενικό Γραμματέα, τα ίδια είπε και στους Αμερικανούς που επισκέφθηκαν στο ξενοδοχείο που διέμενε εδώ στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γενικός Γραμματέας και οι Αμερικανοί του τόνισαν ότι δεν αποδέχονται τίποτε άλλο εκτός της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Ο κατοχικός ηγέτης επέμενε στις θέσεις του, τον ακούσαμε και στις δημόσιες δηλώσεις του Κωνσταντίνε. Καμία διαφορά σε ό,τι είπε έξω στους δημοσιογράφους και στο γραφείο του Αντώνιο Κουτέρες. Ζητήσαμε και σήμερα από τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα να τοποθετηθεί για τη συνάντηση αυτή κατά αυτή. Μέχρι τη στιγμή δεν απάντησε στο αίτημά μας, ούτε εξέδωσε κάποια ανακοίνωση για τη συνάντηση του κ. Κουτέρες με τον Ερσί Ντατάρ. Ο κατοχικός ηγέτης δεν άφησε πάντως κανένα περιθώριο για θετική κατάληξη της προσπάθειας της απεσταλμένης των ΗΠΑ. Η Μαρία Άγγελα Ορκίνκο-Ελιά προγραμματίζει να επιστρέψει στη Λευκοσία μετά τις εορτές του Πάσχα. Ο Ντατάρ επανέλαβε ότι ολοκληρώνεται η αποστολή της τον Ιούνιο. Οπότε θα πρέπει, όπως λέει αυτός δηλαδή, και να παραδώσει στον κύριο Κουτέρες τις αποφάσεις της μετά τις επαφές της στη Λευκοσία, στην Αθήνα, στην Άγκυρα, στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο στόχος των Τούρκων είναι να οδηγηθεί σε ναυάγιο η αποστολή της κυρίας Ολκίν, με τη διαπίστωση ότι απέχουν οι θέσεις στον πλευρό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να καλέσει διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή τίθεται το ερώτημα από διπλωματικές πηγές. Θα καταγράψει ο κ. Κουτέρες την αλήθεια? Θα αναφέρει ότι οι τουρκικές θέσεις δεν καλύπτονται από κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας? Αυτά, Κωνσταντίνε, είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Πάντως, για να κλείσουμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η προσπάθεια της απεσταλμένης των ΗΠΑ οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια, με ευθύνη της Τουρκίας, σε αποτυχία. Σίγουρα, Μιχαλή, είναι και αυτό που απαιτείται και αποτίμηση αυτή τη συνάντηση από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.